Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε κάτι πολύ νόστιμα και διαφορετικά nuggets. Γιατί θα τα ψήσουμε στο φούρνο, γιατί δεν θέλουμε να τα τηγανίσουμε φυσικά. Και δεύτερο, γιατί θα φτιάξουμε μια υπέροχη γλυκιά και spicy salsa με sriracha. Θέλουμε 400 γραμμάρια φιλέτων κοτόπουλων, οπότε παίρνουμε περίπου ένα δισκάκι από την υπεραγορά μας. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μέγεθος όπως ξέρουμε όπως είναι τα nuggets, δηλαδή μπουκές μεγάλες. Πάμε τώρα να πανάρουμε τα κομμάτια κοτόπουλων και για να πανάρουμε θα χρειαστούμε περίπου 1,5 φλιτζάνι αλεσμένη φρυγανιά. Θέλουμε όμως να την αρωματίσουμε και να της δώσουμε ωραία γεύση. Άρα προσθέτουμε πάπρικα μέσα, καπνιστή πάπρικα, 2 κουταλάκια, λίγο τσίλι για να είναι πικάντικο, 1 κουταλιά αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Πριν αρχίσουμε να πανάρουμε τις μπουκές κοτόπουλων, πάμε να λαδώσουμε πολύ καλά έναν ταψί. Οπότε να είστε γενναιόδοροι με το λάδι σας. Θα το κάνω και έτσι λίγο με το χέρι μου για να πάει το λάδι παντού. Και τα κομματάκια κοτόπουλων παίρνουν πρώτα από την πικάντικη φρυγανιά και μετά προσγειώνονται στο λαδωμένο ταψί. Λοιπόν, τα κοτόπουλα μας είναι έτοιμα τώρα να μπουν στο φούρνο, αλλά θέλω έτσι ακόμα λίγο προσεκτικά να λαδώσω το πάνω μέρος τους. Δεν είναι τηγανιτά, αλλά σίγουρα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα λαδιάζουμε καλά, γιατί μετά δεν θα στεγνώσουν. Είναι πιο ωραία να είναι λαδωμένα, γιατί θα γίνουν πιο τραγανιστά. Δηλαδή η καπήρα τους από πάνω θα γίνει πολύ πιο ωραία. Άρα τώρα φούρνο 250 βαθμούς, που είναι ψηλή θερμοκρασία, θα ψήσουμε 10 με 15 λεπτά. Και τώρα για την υπέροχη σάλτσα που θα φτιάξουμε μέχρι τα κοτόπουλα μας να ετοιμαστούν. Εδώ έχω 60 γραμμάρια νερό και πάμε να ρίξουμε μέσα μία κουταλιά corn flour. Ανακατεύουμε και διαλύουμε καλά το corn flour μέσα στο κρύο νερό μας. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι πάμε τώρα να ρίξουμε 60 γραμμάρια μέλι. 60 γραμμάρια λευκό κρασί και βάζουμε στη φωτιά για να ζεσταθούν και να ενωθούν. Προσθέτουμε μέσα στη σάλτσα αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σόγια σος και ανακατεύουμε με τη σπάτουλα μας. Και τώρα το ταμπάσκο με σιράτσα. Αν σας αρέσουν τα πικάντικα, βάρτε μια γενναιόδορη δόση. Σε αυτήν τη φάση ανακατεύουμε με ένα σύρμα και προσθέτουμε το corn flour διαλυμένο στο νερό. Αυτόν τώρα σε δυνατή φωτιά θα πήξει ελαφρά τη σάλτσα μας. Ανακατεύουμε με το σύρμα μας και δέστε ότι η σάλτσα μας έχει αρχίσει να μπίζει. Οπότε συνεχώς το σύρμα ανακατεύει και όταν έχει αυτήν την υφή, δέστε, αφαιρούμε από τη φωτιά. Πάμε τώρα στο τέλος να προσθέσουμε μέσα 30 γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο. Τα υπέροχα golden nuggets μας με αυτόν το φανταστικό sriracha dipping sauce είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε.